Και έτσι ο Ανδρόνικος, ο δεύτερος ο παλαιολόγος, φεύγει το προσκήνιο της ιστορίας, αφήνει όμως, και εδώ έχει κάποιο ενδιαφέρον, κάποιους ανθρώπους παρακαταθήκη σημαντικούς. Ο πιο στενός συνεργάτης του Ανδρόνικου του δεύτερου είναι κάποιος του οποίου το όνομα πρέπει να το έχετε ακούσει και ονομάζεται Θεόδωρος Μετοχίτης. Έχετε ακούσει το όνομα Θεόδωρος Μετοχίτης? Δεν μπορεί να μην έχετε ακούσει ποτέ για τα ψηφιδωτά της Μονής της χώρας στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, ναι. Ε? Πάνε μερικά ψηφιδωτά. Τα ψηφιδωτά θα σας τα δείξω τώρα. Θέλω να κάνουμε μία τώρα αντίθεση για λίγο. Αφήνουμε για λίγο την πολιτική. Την ίδια στιγμή, δείξε μου, ας πούμε, πρώτα απ' όλα δείξε μου αυτό. Την ίδια στιγμή, προσέξτε, που το κράτος είναι οικονομικά χρεοκοπημένο, πολιτικά διασπασμένο, τα εδάφη χάνονται το ένα πίσω από το άλλο. Ε? Οι ίντρικες είναι τεράστιες. Οι κίνδυνοι είναι φοβεροί. Στον πολιτισμό το Βυζάντιο διανύει μια πρωτοφανή αναγέννηση. Είναι η λεγόμενη στην ιστορία παλαιολόγιος αναγέννηση. Η οποία υπάρχει τόσο στην τέχνη, όσο και στην επιστήμη, όσο και στα γράμματα. Τα ωραιότερα ψηφιδωτά όλης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι της παλαιολόγιας περίοδου. Και τα πιο χαρακτηριστικά είναι της νέας μονής της χώρας, στην Κωνσταντινούπολη, τα οποία έγιναν με την επίβλεψη και την πληρωμή, τη χορηγία του Θεοδόρου Μετοχίτη, που ήταν ο πρωθυπουργός του Ανδρονίκου του δεύτερου του παλαιολόγου. Πάμε μερικά ακόμα. Εδώ ψηφιδωτά, βάλε ας πούμε, εδώ είναι η γεωγραφία, πάμε λίγο εδώ. Δείτε τώρα ψηφιδωτό. Δεν φαίνεται τώρα στη φωτογραφία, που είναι και με γένθηση, με χαμηλή ανάλυση. Πάμε λίγο πίσω. Μέχρι σήμερα, μόνο πάμε εδώ, με την Παναγία. Μέχρι σήμερα η Μονή της χώρας είναι μεγάλο αξιοθέατο στην Κωνσταντινούπολη. Είναι τεράστιο αξιοθέατο. Είναι κοιμήλια. Είναι ωραιότερα της Αγίας Σοφίας, φυσικά. Είναι ωραιότερα της Αγίας Σοφίας. Είναι τα πιο γνωστά. Έτσι. Θεόδωρος Μετοχίτης, αυτό δεν θα το ξέρετε. Πάμε λίγο πίσω. Βάλουμε μια γεωγραφία εδώ, η Σάδου Κάδος του Χριστού. Πλησιάζουμε στο Πάσχα. Έτσι. Η Σάδου Κάδος. Μείνε λίγο στην γεωγραφία. Θέλω να μείνουμε. Το χαρακτηριστικό της παλαιολόγιας περίοδου είναι ότι βλέπετε ποια οι μορφές έχουν όγκο. Είναι αναγέννηση. Πώς είναι η ζωγραφική της αναγέννηση, παιδάκι μου? Δεν είναι η κλασική αγιογραφία βυζαντινή που βλέπουμε στους προηγούμενους αιώνες, που είναι τα πρόσωπα και οι μορφές αστοποστωμένες και δεν έχουν κίνηση, δεν έχουν χαρακτηριστικά. Σε δύο διαστάσεις, μπράβο. Εδώ πια είναι αναγέννηση. Φεύγει από τον καμβά το πρόσωπο. Είναι απολύτως σαφές και βέβαιον ότι αυτό το φαινόμενο που είναι γνωστό ως η αναγέννηση είχε ξεκινήσει τον 14ο αιώνα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, διεκόπη βία λόγω της Οθωμανικής κατάκτησης και γι' αυτό το λόγο η μεταφορά των λογίων μετά την άλωση και πριν αλλά μετά από την βασιλεύουσα στην Ιταλία ήταν ο σπόρος που μετέφερε αυτό το κίνημα της αναγεννήσεως από την Βυζαντινή Ανατολή στη Δύση. Στη Βυζαντινή Ανατολή δεν μπορούσε να συνεχιστεί λόγω των Οθωμανών που τα σκέπασαν όλα, αλλά το κίνημα, αυτή η κίνηση συνεχίστηκε στην Δυτική Ευρώπη. Θυμίζω ότι καραβιές ολόκληρες λογίων Βυζαντινών έφυγαν και πήγανε, και μάλιστα θα δούμε αυτά στο μάθημα του Παλαιολόγου και με το σχέδιο του Παλαιολόγου, στη Δύση. Και έτσι ο σπόρος αυτός της αναγέννησης περνάει στη Δύση. Προσέξτε τώρα. Λέω, η παλαιολόγιος αναγέννηση δεν έχει να κάνει μόνο με την τέχνη, έχει να κάνει και με την επιστήμη και την φιλοσοφία και την θεολογία. Γιατί αυτή την περίοδο τώρα που διανύουμε, Ανδρόνικου Β' και Ανδρόνικου Γ', γίνεται στο Βυζάντιο μία συγκλονιστική σύγκρουση για ένα πολύ μεγάλο θρησκευτικό κίνημα που ονομάζεται το κίνημα των ησυχαστών, αν το έχετε ακούσει. Γρηγόριος Παλαμάς. Έχει το όνομα Γρηγόριος Παλαμάς. Τι είναι αυτό? Μία ομάδα μοναχών, μοναστηριών της Ανατολής, από εδώ, έχουν αναπτύξει ένα κίνημα της βαθιάς προσευχής και της βαθιάς
περισυλλογής, οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούμε να φτάσουμε στη θέωση μέσω της βαθιάς προσευχής. Αντιδρά σε αυτό το κίνημα, χαρακτηρίζοντας ως αίρεση, ένας άλλος μοναχός από τη Σικελία, ο οποίος ονομάζεται Βαρλαάμ. Ο Βαρλαάμ, ο οποίος είναι ένας μοναχός, ο οποίος διδάσκει την ανάγκη της Εκκλησίας να γυρίσει στους πατέρες της Εκκλησίας και στα φιλοσοφικά δόγματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, το διδάσκει τα βάση Πλάτωνα και Αριστοτέλη. Βγαίνει και χαρακτηρίζει αιρετικούς τους συχαστές και δηλώνει ότι ο μόνος τρόπος για να φτάσει ο άνθρωπος στη θέωση είναι μέσω της φιλοσοφίας. Και έτσι γίνεται τώρα μία σύγκρουση μεταξύ αυτών που λένε ότι η θέωση γίνεται μέσω της προσοχής και της περισυλλογής ή μέσω της γνώσης και της φιλοσοφίας. Έρχονται στην Κωνσταντινούπολη και κάνουν δημόσιο διάλογο ο Βαρλαάμ με τον Γρηγόριο Παλαμά. Όπου όμως τι γίνεται, ο Γρηγόριος Παλαμάς είναι η Ανατολή, είναι δηλαδή το Βυζάντιο, ενώ ο Βαρλαάμ είναι η Δύση. Θωμάς Ακινιάτης κλπ. Είναι αυτή η παράδοση. Σε αυτούς παρεμβαίνει ένας άλλος συνεργάτης των Παλαιολόγων, του Ανδρώνικου του Δεύτερου, ο οποίος πέφτει δυσμένη με τον Ανδρώνικο τον Τρίτο, σε άλλη συγκλονιστική μορφή που θα πράξει να ακούσει το όνομά του, που ονομάζεται Νικηφόρος Γρηγοράς. Ποιος ξέρει να μου πει τι το σπουδαίο άφησε στην ανθρωπότητα ο Νικηφόρος Γρηγοράς? Για να ακούσω. Έχω σου ποτέ το όνομα Νικηφόρος Γρηγοράς? Λοιπόν, ακούστε τώρα πώς τα φέρνει η ζωή. Για να καταλάβετε πώς η Παλαιολόγιος αναγέννησε τόσο πολύ πραγματικά μεγάλη. Ο Νικηφόρος Γρηγοράς είναι μοναχός, θεολόγος δηλαδή, αστρονόμος, μαθηματικός, φιλόσοφος, φιλόλογος, ένας πανεπιστήμονας στο Πανεδιακτήριο της Κωνσταντινούπολης. Καθηγητής πανεπιστημίου δηλαδή, top. Όπως θυμάστε, τα αρχαία ημερολόγια ήταν όλα σεληνιακά. Γι' αυτό είχαμε πει στο περασμένο μάθημα πέρσι, ότι ο Θουκυδίδης γράφει τον Πελοποννησιακό πόλεμο και δεν λέει ποτέ χρονολογία. Λέει το θέρος του πρώτου έτους του πολέμου, το χειμώνα του πέμπτου έτους του πολέμου, το φθινόπωρο του δεκάτου έτους του πολέμου. Για ποιο λόγο? Διότι κάθε πόλη είχε διαφορετικό ημερολόγιο, τα ημερολόγια δεν ακολουθούσαν τον κύκλο της Σελήνης και επειδή ακολουθούσαν τον κύκλο της Σελήνης, χάναν και πάρα πολλές μέρες, οι οποίες πρέπει να διορθωθούν με τους εμβόλυμους μήνες που βάζανε κάθε 2-3 χρόνια για να συμπληρώνουν τις μέρες που χάνονται, γιατί οι σεληνιακοί μήνες υπολείπονται των πραγματικών μηνών. Αυτό πότε σταμάτησε? Όταν ο Μέγας, ο Ποντίφεξ Μάξιμους της Ρώμης, της Ρεσπουμπλικά, ο Ιούλιος Κέσαρ, συνείδησε όταν πήγε στην Αλεξάνδρεια τους αστρονόμους της Αλεξανδρίας, οι οποίοι Έλληνες, οι οποίοι του εξήγησαν ότι είναι λάθος ο τρόπος που χρονολογούμε, και ότι ο σωστός τρόπος για να χρονολογούμε είναι με ηλιακό σύστημα. Όχι μετρώντας τους μήνες δηλαδή με τις φάσεις της Σελήνης, αλλά μετρώντας τους μήνες με την κίνηση του ηλίου. Και ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα πιο σωστό ημερολόγιο, πιο σταθερό. Το σταθερό ημερολόγιο έχει σημασία διότι στα παλιά της ελληνιακά ημερολόγια οι μήνες κινούνται. Δηλαδή δεν είναι όπως σήμερα όπου ο Δεκέμβριος είναι χειμώνας και ο Αύγουστος είναι καλοκαίρι. Επειδή χάνανε, κινούνται. Δηλαδή, μετά από 15 χρόνια, ο Αύγουστος ήταν χειμώνας και ο Δεκέμβριος καλοκαίρι. Του είπε λοιπόν, όσο συγγέννησα με τον Αλεξάνδρα, αυτός ο αστρονόμος, στον Ιούλιο 4, ότι το σωστό να κάνεις αυτό. Επειδή ο Ιούλιος 4 τότε διψούσε για μεταρρυθμίσεις και ήθελε να φτιάξει ένα παγκόσμιο ημερολόγιο, έκτιζε την παγκόσμια αυτοκρατορία του. Τι διάβολο παγκόσμια αυτοκρατορία θα έχει, όταν η μία πόλη με την άλλη δεν μπορούσε να συνεννοηθεί για το ποια μέρα του χρόνου έχουμε σήμερα. Και αποφάσισε να υιοθετήσει το σύστημα του Σωσυγένους της Αλεξανδρίας και να ιδρύσει με διάταγμα του Κέσαρα ένα ημερολόγιο για όλη την αυτοκρατορία. Αυτό το ημερολόγιο ονομάστηκε Ιουλιανό ημερολόγιο. Μάλιστα. Επειδή λίγο πριν εφαρμοστεί ο Ιούλιος Κέσαρας πέθανε, το ημερολόγιο αυτό τελικώ το εφήρμοσε ο διάδοχός του Οκταβιανός Αύγουστος. Γι' αυτό και ο μήνας Ιούλιος έχει 31 μέρες προς τη μήνη του Ιουλίου Κέσαρος, αλλά ο Αύγουστος, ο οποίος είναι κολλητάς στον Ιούλιο και θα πρέπει να έχει 30 μέρες, έχει αυτός 31 μέρες, γιατί δεν μπορεί ο Αύγουστος, ο θετός Υιός και διάδοχος του Κέσαρα, να έχει μία μέρα λιγότερη από τον Ιούλιο Κέσαρα. Και έτσι έχουμε Ιούλιο 31,
Αύγουστο 31, που από πού αφαιρέσαμε τη μία μέρα που μας λείπει, από τον Φεβρουάριο, που είναι ο μήνας προς τιμήν των θεών του κάτω κόσμου, ο Δυσίωνος μήνας, άρα να έχει και μια μέρα λιγότερη, μια μέρα λιγότερη γρουσουζιά, δεν χάλασε ο κόσμος. Και έτσι φτιάξαμε το Ιουλιανό ημερολόγιο. Αυτό όμως έγινε το έτος 0. Μετά από 1324 χρόνια, το Ιουλιανό ημερολόγιο έχει χάσει και αυτό. Γιατί το Ιουλιανό ημερολόγιο υπολείπεται και αυτό. Κάποιες μοίρες του απολύτου κύκλου. Παρόλο που προσθέτανε την δισέκτη για να διορθώνουν αυτή τη μοίρα που έλειπε, γιατί το δίσεκτο που λέμε σήμερα έχουμε πει είναι ότι το χρόνο τον δίσεκτο βάζαν στην 6η Φεβρουαρίου, δεύτερη φορά 6η Φεβρουαρίου. Και έτσι συμπληρώνανε άλλη μία μέρα στο έτος. Δεν πηγαίνανε 29 Φεβρουαρίου που κάνουν σήμερα. Ήταν 6 Φεβρουαρίου και 6 Φεβρουαρίου. Άρα το έτος που έχει ο Φεβρουάριος μία μέρα παραπάνω είναι δίσεκτο. Γιατί έχει 2-6, 2 έκτες μέρες. Πάει και στο σύνολο έχει 2-6, 366. Πάει 366. Δίσεκτη. Προσέξτε όμως τώρα. Έρχεται τότε ο Νικηφόρος Γρηγοράς και εισηγείται στον Ανδρόνικο Β και του λέει έχει λάθη το ημερολόγιο και έχω υπολογίσει αστρονομικά, έχουμε χάσει 13 μέρες, είμαστε 13 μέρες πίσω και πρέπει να διορθώσουμε το ημερολόγιο και να το φτιάχνουμε από την αρχή. Το εισηγείται ο Νικηφόρος Γρηγοράς στον Ανδρόνικο Β. Ο Ανδρόνικος Β που έχει περάσει ησυχαστές, αρσενιακούς, ενωτικούς, ανθενωτικούς. Σου λένε φίλε, πού να μπλέξω τώρα. Ας το διάλειμμα. Και δεν το δέχθηκε. Όμως η μελέτη του Νικηφόρου Γρηγορά έμεινε. Και έφτασε στη Δύση. Έφτασε μετά από 250 χρόνια σε έναν Πάπα Γρηγόριο. Αυτός επέβαλε το σωστό ημερολόγιο στη Δύση. Είναι το λεγόμενο Γρηγοριανό ημερολόγιο από τον Πάπα Γρηγόριο το 13ο. Αλλά δείτε όμως τώρα, το Γρηγοριανό ημερολόγιο που είναι από τον Πάπα Γρηγόριο το 13ο που το επέβαλε στη Δύση, θα μπορούσε να είναι και από τον Νικηφόρο Γρηγορά που είναι ο πραγματικός συντάκτης, ο πραγματικός ευρέτης του. Δεν είναι ωραίο? Προσέξτε τώρα, είναι η διάκριση που κάνουμε μεταξύ του νέου του παλαιού ημερολογίου. Οι παλαιοημερολογίτες είναι αυτοί που ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο. Το Άγιο Όρος, ας πούμε, έχει το Ιουλιανό ημερολόγιο. Δεν είχε άδικο δηλαδή ο Ανδρονίκος Β', γιατί όπως και εδώ στην Ελλάδα η υιοθέτηση του νέου ημερολογίου έκανε την Εκκλησία να σπάσει τα δύο και να έχουμε τώρα τους παλαιοημερολογίτες και τους Ορθοδόξους. Φανταστείτε, θα γινόταν τότε άμα το έκανε. Δηλαδή, υποτίθεται αυτή, μάλλον δύο είχε. Αλλά είχε φτάσει η επιστήμη στο Βυζάντιο, προσέξτε, σε ένα τέτοιο μεγάλο βαθμό που μπορούσαν οι αστρονόμοι εκείνης της εποχής να εντοπίσουν το λάθος του ημερολόγιου και να διορθώνουν το ημερολόγιο. Δεν ήταν δηλαδή όπως νομίζουμε αγράμματοι. Είχαν επιστήμη πίσω, είχαν βάθος. Έτσι. Κλείω την παρένθεση. Αναλαμβάνει ο Ανδρόνικος λοιπόν ο Τρίτος το 1328 ως αυτοκράτορας αφού διώχνει από το θρόνο τον παππού του και το 1329 χρόνο μετά μαζί όλο το στρατό του και ετοιμάζει να κάνει κοντά στην Νικομίδια. Πάμε λίγο πίσω στο χάρτη. Αυτό ο Γρηγόριο. Α, συγγνώμη. Εδώ είμαι τον Γρηγόριο Παλαμά. Αυτό είναι ο των ησυχαστών, α το πούμε έτσι, ο εκπρόσωπο. Πάμε λίγο να δούμε τι άλλο έχω βάλει. Έχω βάλει τον Νικηφόρο Γρηγόρα, δεν έχω βάλει δυστυχώ. Εντάξει. Πάμε Ανδρόνικο Γάμα πάλι λίγο να το δούμε λίγο. Αυτό είναι ο Ανδρόνικο ο Τρίτος. Έτσι. Και το 1329 αποφασίζει κοντά στην Νικομίδια να δώσει μια μεγάλη μάχη με τους Τούρκους. Είναι η τελική μας μεγάλη μάχη με τους Τούρκους. Χάνουμε. Δια μία νησέ την φοράν. Το 1331 πέφτει η Προύσα. Το 1337 πέφτει η Νικομίδια. Το 1434 πέφτει η Νίκαια. Μία-μία η πόλης. Γιατί οι Τούρκοι τι κάνουν, αφού έχουν καταλάβει την χώρα, πολιορκούν. Δεν έχουν πολιορκητικές μηχανές, αλλά πολιορκούν και μετά από λίγα χρόνια οι πόλεις πέφτουν. Δεν μπορούν αυτοί να συνεχώς να σπάνε την πολιορκία και να τροφοδοτούν τις πόλεις, αλλά μία-μία οι πόλεις μεγάλες του Βυζαντίου πέφτουν. Το 1341 ο Ανδρόνικος ο Τρίτος πεθαίνει ξαφνικά. Το ότι πεθαίνει ξαφνικά ήταν πάρα πολύ μοιραίο. Δηλαδή πέθανε τόσο ξαφνικά
που δεν είχε φροντίσει να στέψει στην αυτοκράτορα τον επταετή γιο του, τον Ιωάννη. Το να μην αφήνεις διάδοχο στο θρόνο στο Βυζάντιο είναι καταστροφικό. Προσέξτε γιατί. Γιατί υπάρχει κενό εξουσίας. Πέθανε ο αυτοκράτορας και δεν έχουμε αυτοκράτορα. Ποιος είναι ο αυτοκράτορας? Αυτομάτως πάνε να πάρουν εξουσία. Η χείρα του Ανδρώνικου του Τρίτου. Η Άννα της Αβοίας. Ο Πατριάρχης. Ένας αξιωματούχος, ο Απόκαυκος. Και βεβαίως πάνω απ' όλα ο Ιωάννης Κατακουζινός. Και ξεκινάει από το 1342. Νέος εμφύλιος πόλεμος, αυτή τη φορά πολύ σκληρότερος και πολύ χειρότερος. Όπου σε αυτό τώρα τον εμφύλιο πόλεμο, που είναι από τη μία ο Ιωάννης Κατακουζινός, ο οποίος έχει πάρει την προστασία του, το γιο του, το γιο του Ανδρώνικου του Τρίτου, τον Ιωάννη, και υποτίθεται μάχεται για τα δικαιώματα αυτού στο θρόνο, και απ' την άλλη ο Πατριάρχης, ο Απόκαφος και η μάνα του διάδοχου, που έχουν αυτή την Κωνσταντινούπολη, ο άλλος έχει την υπόλοιπη, ας πούμε, αυτοκρατορία. Ταυτόχρονα με τον εμφύλιο μεταξύ των δύο ξεσπάει το κίνημα των ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον υποκεφάλαιο στη βυζαντινή ιστορία. Τι είναι το κίνημα των ζηλωτών, που σοκάρει πολύ τους βυζαντινούς λογίους εποχής. Όλες οι διαμάχες μέχρι τότε, προσέξτε, όλες οι διαμάχες, ξέρω να σας πω το πιο ωραίο, δεν σας είπα έτσι. Το πλήρες όνομα του Ανδρώνικου του Τρίτου είναι φοβερό. Γιατί αυτό τώρα ήταν τρισέγγονος διαφόρων οικογενειών. Και είναι, το πλήρες όνομά του είναι Ανδρώνικος Δούκας Κομνηνός Παλαιολόγος. Είναι όλες οι δυναστείες μέσα. Ανδρώνικος Δούκας Κομνηνός Παλαιολόγος. Ο αριστοκράτης δηλαδή. Ποιο αριστοκράτης μπορεί να υπάρξει? Είναι ό,τι είναι για Βυζάντιο αριστοκράτης, το top. Λοιπόν, ξεκινάμε φίλιος τώρα, όπου κάνουμε μια παρένθεση στη Θεσσαλονίκη. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό όλων των πολέμων, των εμφυλίων, της διαμάχης κτλ.? Ότι όπως προσπάθησε την εξουσία, προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να αποκτήσει νομιμότητα σε κάποιο προηγούμενο αυτοκράτορα, σε κάποιο προηγούμενο δεσπότη. Έτσι δεν είναι? Το κύμα των ζηλωτών είναι ξεχωριστό, διότι ξύπνησε, εξεγέρθηκε ο λαός της Θεσσαλονίκης χωρίς να βάλει μπροστά κάποιον αριστοκράτη. Παρόλο που μέσα στο κίνημα συμμετείχε ένας Μιχαήλ Παλαιολόγος, ο ξάδερφος, όχι αυτοκράτορας. Αλλά σοκάρουν οι λόγοι, διότι αυτοί που έρχονται λένε είναι νέοι άνθρωποι άγνωστοι. Αυτοί εξεγείρονται κατά των πλουσίων των αριστοκρατών στη Θεσσαλονίκη, τους διώχνουν από την πόλη, παίρνουν εξουσία, καταργούν τα προνόμια τελικά και του κλήρου και των αριστοκρατών, κηρύσσουν ανεξιθρησκεία, κόβουν νόμισμα όπου στη μια πλευρά έχουν την Παναγία και στην άλλη τη Θεάθηνα, δηλαδή έχουν αναγέννηση στο maximum, στο τέρμα. Είναι κοινωνική επανάσταση, πολιτιστική επανάσταση, θρησκευτική επανάσταση, αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, φέρνει την αυτοκρατορία. Το πείραμα τελειώνει γρήγορα, γιατί στον εμφύλιο πόλεμο κατά Κουζινό με τους άλλους, τι γίνεται το πιο φοβερό απ' όλα? Ο Κατακουζινός στην αρχή παίρνει μισθοφόρους Σέρβους, τώρα στους Σέρβους ο βασιλιάς είναι ο πιο δυνατός κράλης που είχαν ποτέ, ο Στέφανος Ντουσάν, είναι η ακμή του σερβικού κράτους. Ανασπάει γρήγορα με τους Σέρβους και κάνει συμμαχία με τους Τούρκους. Στην αρχή φέρνει Τούρκους από το Αηδίνη, πάμε λίγο πίσω στο χάρτη. Αλλά τι αποτέλεσμα έχει αυτό? Για πρώτη φορά οι Τούρκοι ως μισθοφορικά στρατεύματα του Ιωάννη Κατακουζινού περνάνε στην Ευρώπη, πολεμάνε στη Θεσσαλονίκη, πολεμάνε στην Αδριανούπολη, πολεμάνε τελικά στην Κωνσταντινούπολη, γίνεται τελικά αυτοκράτορα ο Ιωάννης Κατακουζινός. Είναι καλή στρατιά του Τούρκοι. Υπάρχει και μια φοβερή σκηνή όπου πηγαίνει, λέει, στον Σουλτάνο τον Ουμάρ ο Κατακουζινός και του λέει: είσαι ο άρχοντάς μου, ό,τι έχω σου ανήκει και κάτι τέτοια. Και την όρνε και την κόρη του για σύζυγο, άλλωστε του είπε: εγώ δεν πάω να πάρω χριστιανή για σύζυγο, απαγορεύεται το Ισλάμ. Αλλά επειδή κάποιος μην τα σπάει και με τους Τούρκους του Αηδινίου, τελικώς παίρνει ως μισθοφόρους Οθωμανούς. Του Ορχάν τώρα. Και έτσι περνάνε και οι πρώτοι Οθωμανοί ως μισθοφορικά στρατεύματα για τον εμφύλιο πόλεμο του Κατακουζινού στην Ευρώπη.
Εξαιρετικά μοιραίο. Διότι στην αρχή οι Τούρκοι θα πολεμήσουν για τον Κατακουζινό, στην πορεία του χρόνου θα καταλάβουν ότι δεν έχουν κανένα λόγο να πολεμούν για κανένα Βυζαντινό αριστοκράτη και είναι πολύ καλύτερο να πάρουν τα εδάφια τον εαυτό τους. Δηλαδή, το πέρασμα των Τούρκων από τη Μικρά Ασία στην Ευρώπη γίνεται με τα λεφτά μας. Τους πληρώνουμε κιόλας για να περάσουν απέναντι. 1347 τελειώνει ο εμφύλιος πόλεμος. Γίνεται αυτοκράτορας ο Κατακουζινός. Ενώ υποτίθεται είναι για τον Ιωάννη, πάει να κάνει και διάδοχο το γιο του, εξεγείρεται ο κόσμος. Να μην στα πω λίγο, το 1354, που είναι πια αρκετά μεγάλος ο Ιωάννης ο Πέμπτος, ο λαός εξεγείρεται, ο Ιωάννης Κατακουζινός παρετείται για να μην γίνει νέος εμφύλιος πόλεμος υπέρ του Ιωάννου του Πέμπτου του Παλαιολόγου και έτσι το 1354 επανέρχεται η δυναστεία των Παλαιολόγων στο προσκήνιο, ο Ιωάννης Κατακουζινός αποσύρεται και γίνεται μοναχός και φεύγει από το προσκήνιο και στο επόμενο μάθημα είναι η αυτοκρατορία του Ιωάννου του Παλαιολόγου του Πέμπτου. Όπου τώρα να κάνουμε μια ανακεφαλή να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Ήταν λίγο πολλά τα πράγματα μαζί, αλλά με ενδιαφέρει να καταλάβετε ότι είναι ένα κράτος το οποίο είναι σε πλήρη αποσύνθεση.